Ξεκίνησαν οι εργασίες για την πολύ αναμενόμενη αποκατάσταση στο φαράγγι του Κοτσιφού μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Μαρτίου. Μετά την ολοκλήρωση τη μελέτη και τη γραφειοκρατική διαδικασία που είχε τη μορφή του κατεπήγοντος, τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται πλέον στο σημείο και έχουν πιάσει δουλειά. Το έργο είναι πολύ μεγάλο, είναι επικίνδυνο έργο, είναι σοβαρό. Επομένως θα, τα συνεργεία τα οποία θα εργαστούν είναι εναερίτε, είναι ειδικοί εργάτες ας το πούμε που ε, έχουν εμπειρία σε τέτοιου είδους ζημιές ε, και ε, έχει ετοιμαστεί ε, και ο εργολάβος και ο υπεργολάβος και τα συνεργεία. Εδώ και τρει μήνε ο δρόμο που διασχίζει το Φαράγγι είναι κλειστό. Με του κατοίκου των γύρω περιοχών αγωνιούν βλέποντα την τουριστική σεζόν να χάνεται. Ωστόσο, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, στο έργο δίνεται ένα χρονοδιάγραμμα τριών μηνών, πάντα με γνώμονα τη μέγιστη ασφάλεια των πολιτών. Εμεί έχουμε βάλει χρονικό περιθώριο ένα τρίμηνο. Ε, μακάρι να πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά, είναι πολύ οργανωμένοι και ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι και μπορεί να μην χρειαστεί. Καλύτερα να καθυστερήσει όπως καθυστέρησε ένα-δυο μήνες για να κάνουμε τη μελέτη και τουλάχιστον κατά το δυνατό να παράξουμε μια ασφάλεια ε, μεγαλύτερη παρά να βιαστούμε ε, για ένα έργο το οποίο, στο οποίο περνάνε κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι. Υπενθυμίζεται ότι μετά από συνομιλία του Δημάρχου Γιού Βασιλείου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Γεράνι, ο Πρωθυπουργό ενημερώθηκε για τι επιπτώσει τη κατολίσθηση, με το Δήμαρχο να του αποστέλει ένα λυτικό υπόμνημα ώστε να μελετηθεί μια μακροπρόθεσμη και ριζική αντιμετώπιση τη ασφαλού σύνδεση και η τρόποι χρηματοδότησή τη. Για να έχουμε πλήρη ασφάλεια, αυτό που λέγαμε για ένα τούνελ, θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα με τη βοήθεια του Πρωθυπουργού και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά.